εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχω να καταθέσω την εξής εμπειρία. Την περίοδο της φρενίτιδας του χρήματος, αυτό το οποίο διέκρινα στην τράπεζα της Δωδεκανήσου ήταν το μέτρο, ήταν η σύνεση, δεν υπήρξε υπερβολή και αυτό προσωπικά εμένα και στους πελάτες μου καλλιέργησε μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Επειδή το μέτρο το πέρασαν οι άνθρωποι, πράγματι αυτό το οποίο διαπιστώνω είναι ότι στελεχώνεται με άτομα τα οποία έχουν συνέστηση της αγοράς, έχουν συνέστηση ευθύνης τους, έχουν συνέστηση ότι διαχειρίζονται συνεταιριστικό χρήμα και πραγματικά και σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε οργανισιακό επίπεδο εμένα με έχει εντυπωσιάσει αυτή η παράμετρος και είναι ένα βασικό στοιχείο καλλιέργειας της εμπιστοσύνης του να καταθέσουν οι Δωδεκανήσιοι και τα χρήματά τους και να επενδύσουν και εγώ από την πλευρά μου, παραλαμβάνοντας με κατακλείδα μάλλον αυτό το προηγουμένο, εμπιστοσύνη σημαίνει κατάθεση χρήματος και πέρα από την αύξηση και τη συμμετοχή στο κεφάλαιο, όποιες δυνατότητες υπάρχουν το να μεταφερθούν καταθέσεις στην τράπεζα, θα πρέπει να γίνουν γιατί αποδείχθηκε στην δύσκολη αυτή φάση πόσο εύκολα έκλεισαν οι κρουνοί από άλλες τράπεζες, από τους μεγαλοειδητισμούς, τις υπερβολές, ενώ η τράπεζα Δωδεκανήσου, έστω και με μέτρο, στη δύσκολη αυτή φάση είναι παρούσα στις επιχειρήσεις. Και πρόταση μετά, μέσα από την αύξηση κεφαλαίου, κατά πόσο μπορεί να υπάρξει ένα ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης, δανειοδότησης νέων επιχειρηματιών και ιδιαίτερα ένα ειδικό πρόγραμμα για καινοτομία που την έχει ανάγκη ο τόπος μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας. Πραγματικά, εμείς σαν τράπεζα Δωδεκανήσου ποτέ δεν σταματήσαμε να χρηματοδοτούμε, έστω με μικρά μέσα τα οποία έχουμε, αλλά ποτέ δεν σταματήσαμε να χρηματοδοτούμε τη τοπική οικονομία. Όσον αφορά την καινοτομία την οποία έχετε πει, είμαστε η τράπεζα Δωδεκανήσου, η μοναδική τράπεζα, η οποία είναι ο φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, που έχει ειδικότητα πάνω στην καινοτομία, η οποία συνδικαίνεται πάνω στον τομέα αυτό. Ήδη έχουμε πάρα πολλά αιτήματα και έχουν προχωρήσει με καταθέσεις φακέλων κοντά μας για την αναπτυξιακή πορεία και την καινοτομία μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Κάποιος άλλος θέλει το λόγο?